Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεχνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing και ενός σκληρού δίσκου τον οποίο αγόρασα πριν από λίγες μέρες. Ήρθε ενώ δεν ήμουν στο σπίτι και τον βρήκα γυρίζοντας. Τον αγόρασα από την Κοσμοντάτα. Ο συγκεκριμένο δίσκος, και δεν με ενδιαφέρει αν θα κάνω διαφήμιση ή όχι στο μαγαζί, ο συγκεκριμένο δίσκος είναι 3TB. Είναι εξωτερικό δίσκο και αγοράστηκε με σκοπό να επεκτείνω λίγο και να αδειάσω του δίσκου του υπολογιστή μου οι οποίοι έχουν φουλάρει. Ειδικά μετά το render που κάνω του τελευταίου μήνε στα βίντεο του καναλιού που βλέπετε και επειδή το, περίπου εδώ και ένα εννιά μήνα έχω αποφασίσει να κρατάω όλα τα βίντεο που βγάζω, ε, έχει, έχει, φτάσει στα τερματά του λίγο ο υπολογιστή. Οπότε χρειαζόμουν και χρειάζομαι έναν δίσκο να μεταφέρω τα περισσότερα αρχεία ώστε να καθαρίσει λίγο ο γιατί είχε αρχίσει και βαρένει αρκετά. Σκεφτόμουν ή 4 ή 3 τεραμπάιτ. Τα 4 ξεκινάνε τουλάχιστον οι δίσκοι που ήθελα γύρω στα 140 ευρώ. Αν βάλεις και τα μεταφρικά γιατί έρχονται λίμνα. Δεν ήθελα να ξεπεράσω το κατοστάρικο και έτσι έμεινα σε αυτόν εδώ στα 3 TB. Προ το παρόν είναι κομπλέ. Αν χρειαστώ άλλον, ίσω να επεκταθώ λίγο αργότερα που θα έχω την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσω σε μια μεγαλύτερη αγορά. Ο συγκεκριμένο είναι τη Verbatim, την οποία θεωρώ θεωρώ αξιοσέβαστη εταιρεία και αρκετά καλή και ποιοτική. Το μοντέλο είναι η αλήθεια είναι αρκετά παλιό. Ε, θα το δούμε κιόλα ποιο είναι. Έχει σύνδεση όμω USB 3 η οποία εξασφαλίζει μεγάλη ταχύτητα και από ό,τι έβλεπα και στο site της εταιρεία για το συγκεκριμένο σκληρό εξασφαλίζει super fast ε, μεταφορά η οποία είναι 10 φορές τουλάχιστον όπως λέει ταχύτερη από ένα συμβατικό USB Αλλά αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη, εντάξει, ας κρατήσουμε μια πισινή σε αυτό γιατί πολλά λένε Προς το παρόν, νομίζω από τις που διάβασα στο Scrooge και όχι μόνο και στο εξωτερικό τον συνιστούν πάρα πολύ. Είναι καλό, είναι παλιό μοντέλο, αλλά είναι δοκιμασμένο και αντέχει και στο χρόνο και στι κακουχίε. Πάμε να τον δούμε όμω και να μιλάμε ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι η παραγγελία μου καθυστέρησε. Ε, την, τον αγόρασα πριν από μια μισή εβδομάδα τουλάχιστον και ενώ έλεγε ότι είναι τιμοπαράδοτο, παίζει να κράτησε γύρω σ... μια μισή εβδομάδα περίπου να τον στείλουνε. Οπότε ναι, είναι έτσι και έτσι, ενώ έλεγε το site ότι θα είναι μέσα σε μία-δύο μέρε σπίτι, τελικά άργησε. Η απόδειξη προφανώ είναι αυτό εδώ, δεν χρειάζεται να τη δείτε εσεί. Ωραία. Η τιμή του 97 ευρώ λέει στο κατάστημα. Η αλήθεια είναι, και εδώ είναι το περίεργο, και εδώ θέλω να μου εξηγήσει κάποιο που ξέρει. Εγώ το αγόρασα από 97 ευρώ με τα μεταφορικά να βγαίνει 104-105. Για κάποιο λόγο, η τιμή του φαίνεται να είναι συν 2 ευρώ παραπάνω, δηλαδή στα 99 και 45 και τα έξοδα μεταφοράς πήγαν από 3 ευρώ μεταφορικά στα 8, δηλαδή σε φάση ήταν να πληρώσω γύρω στα 104 ευρώ και πληρώσα γύρω στα 107-108 με τη μεταφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και πρέπει να κάτσω να το ψάξω λίγο γιατί έλειπα όταν ήρθε ο δίσκος και έβαλα να κάνω το unboxing αμέσως σχεδόν οπότε αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει σε αυτό τι μπορεί να έχει παιχτεί είναι ευπρόσδεκτος είναι καλά τυλιγμένο η αλήθεια Αν και περίμενα ότι επειδή πρόκειται για δίσκο και ξέρετε ότι έχει μέσα HD ε, δίσκο Με μηχανικά μέρη θα, τουλάχιστον έπρεπε να είναι σε ένα αφρολέξι κάπου ρε παιδί μου σαν τους Κινέζους είδατε πως το είχαν στείλει το δίσκο τέλος <sharp inhale> πάντων αυτός εδώ είναι Verbatim 3TB Super Speed USB 3 μέσα η αλήθεια είναι ότι έχει το νέο backup software το οποίο έρχεται μέσα στο σκληρό προκατεστημένο σε πολλούς σκληρούς και φλασάκια έχει λειτουργικό μέσα το οποίο σου βοηθάει να κάνει backup αυτό έχει το νερό, backup software όπως είπαμε και energy saving software που φαντάζομαι θα κάνει εξοικονόμηση ρεύματο, εάν είναι συνέχεια ανοιχτό ο σκληρό πάνω στον υπολογιστή και και η συνέχεια ρεύμα. Γιατί πάρα πολύ όπω και εγώ τον αφήνουν πάνω στον υπολογιστή μέρα νύχτα χωρί να βγαίνει από την πρίζα. Το έχω κάνει, το παραδέχομαι. Μπέρμπαντιμ, κάποια χαρακτηριστικά του δίσκου στο κάτω μέρο, τα οποία εντάξει δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βλέπουμε στην μία πλευρά πως συνδέεται ο υπολογιστής με το δίσκο με αυτή τη USB 3 θύρα είναι USB όμως το θέμα είναι ότι βλέπω αυτό το τύπο καλωδίο δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια είναι τόσο πολύ τύποι USB που υπάρχουν που μερικού ε, μου διαφεύγουν θα τον ψάξω να τον βρω ποιος είναι και θα σας τον βάλω κατά την επεξεργασία του βίντεο ίσως το γράφει και στο κουτί από την πίσω πλευρά βλέπουμε τη διαφορά στις ταχύτητες 5.000 τι, τι μέσα έχει εδώ πάνω δεν λέει. Μεγαμπίτα ένα second. Μεγαμπίτα ένα second. Είναι 5.000 μεγαμπίτα ένα second. 3.000. Στο ISATA 800, 400, 480. Ελίθεια αλήθεια είναι το ISATA ήξερα ότι πάει και έω 6 γιγκαμπίτα ένα second. Anyway, γενικά προτιμώ την ISATA στην δεσμολογία. Το συγκεκριμένο σα είπα είναι λίγο παλιό το μοντέλο. Αξίζει να πάρει παλιό μοντέλο. Να σα πω την αλήθεια, ο δίσκο μέσα αμεταχείριστο είναι. Το μοντέλο μπορεί να είναι παλιό, αλλά τουλάχιστον σα έχω πει ότι είναι δοκιμασμένο μα καλωσορίζει το εγχειρίδιο. Και έχω να δω το εγχειρίδιο σε δίσκου. Και το ωραίο είναι ότι έχει και στα ελληνικά μέσα οδηγίε, οι οποίε είναι πολύ μικρέ, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και στα ελληνικά, το οποίο σημαίνει ότι έχει κυλήσει την ελληνική αγορά. Ε, αυτή είναι η μονάδα του δίσκου, όπω βλέπουμε, η οποία είναι μέσα σε ένα αφρολέξ τύπου αφρό. Α πάει λίγο στην άκρη και έχει προφανώ φαντάζομαι αυτό είναι το τροφοδοτικό του και τι άλλο. Αχα, Λοιπόν, εδώ πέρα μάλλον είναι τα αναγνωριστικά για τον σκανάρετε το κουτί φαντάζομαι. Αρκετά απλό, δεν έχει τίποτα το τρελό. Ας περάσουμε στο τροφοδοτικό του να δούμε πως είναι. Μεγάλο και βαρύ φαίνεται. Συνήθως αυτά έρχονται με διάφορες μπρίζες, αλλά φαντάζομαι ότι εφόσον πρόκειται για ελληνική αγορά, μάλλον θα υπάρχει και η ευρωπαϊκή απόλυξη μπρίζας. Αλλά προ τροφοδοτικού έχουμε το USB καλώδιο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σας είπα θα σας ξαναγράψω τι τύπου είναι. Δεν γράφει πάνω η αλήθεια να λέγεται. Α, λοιπόν, αυτό συνδέεται με τον υπολογιστή μας. Και το τροφοδοτικό του, εντάξει, καλά τυλιγμένο είναι η αλήθεια. Αρκετά βαρύ, είναι από τα συμβατικά. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δεις ο οποίο θα είχε εσωτερική παροχή και δεν θα χρειαζόταν ε, τροφοδοτικό, θα μπαίνει απευθείας στον υπολογιστή, αλλά εντάξει είναι τρία ο σκληρός μέσα. Τελικά έκανα λάθος, έχει δύο απολύξεις για ρεύμα, έχει UK plug, το οποίο είναι κουμπώνι plug and play, το οποίο θυμάμαι, α βγαίνει αυτό και απλά μπαίνει με πάνω. Η τιμή του θεωρώ αρκετά καλή για τα 3 TB που, που βαλάει. Τσεκάρετε το, θα σας βάλω το... στο Scrooge την αναζήτηση αν θέλετε να δείτε. Να το πείτε εσείς που ο μαγαζί σας ταιριάζει ή οποιοδήποτε άλλο. Αρκετά βαρύ, το καλό είναι ότι αλλάζει οπότε ναι. Το καλό είναι ότι επίσης επειδή έχω αρκετά, αρκετούς δίσκους με τέτοια απόλυξη μπορώ να πω ότι Α, και αυτό να χαλάσει θα υπάρχει κάποιο ανταλλακτικό στο σπίτι για να το τοποθετήσω οπότε το καλό με αυτούς τους δίσκους είναι αυτό ότι εάν έχεις ένα σκληρό της ίδιας σκοπής πάνω κάτω και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν δηλαδή χάλασε το τροφοδοτικό θα βάλεις από κάποιο άλλο δίσκο όπως και έχω κάνει πάρα πολλέ φορές και δουλεύουν μια χαρά και αυτό είναι η μονάδα του δίσκου, γκουμούτσα, τεράστιος, Έχει ζελατίνες στις γρίλες. Στατικός ηλεκτρισμός παντού. Κάποιο να μυστηράκι από όσο ξέρω δεν έχει. Είναι παθητικός ο εξαιρισμός. Σας είπα η αγαπημένη μου συνδεσμολογία σε σκληρούς είναι το ισάτα, το προτιμώ περισσότερο. Να εστιάσω και λίγο καλύτερα, USB 3 συνδεσμολογία σας έδειξα, έχουμε την ε, τροφοδοσία του ρεύματο. Το ωραίο είναι ότι έχει power button το οποίο είναι αρκετά βολικό και πάρα πολύ όπω και εγώ, το να ζητάμε σε ένα σκληρό δίσκο να μπορεί να κλείνει από πάνω χωρί να βγάζει USB, χωρί να συνδέεις πάνω σε εξωτερικέ τροφοδοσίε. <Κι> να μένει στην πρίζα, τάκ, έκλεισε, άνοιξε και τέλο η ιστορία εκεί. 3 TB είναι αρκετά μεγάλο. Έχει ωραίο. Έχει ωραία εμφάνιση αλήθεια να λέγεται. Μπροστά έχει ε, μια led λιχνία, Φαντάζομαι ότι παίζει να είναι μπλε χρώματο, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Συνήθω αυτά η μπλε χρώματο είναι πράσινο-κίτρινο. Δεν εμφανίζεται ε, σε άλλα χρώματα. Αλλά φαντάζομαι ένα από αυτά θα παίζει, ειδικά στη Verbatim. Επάνω βλέπουμε το logo τη εταιρεία. Είναι αρκετά όμορφο, αρκετά βαρύ θα έλεγα επίση. Είναι από του δίσκου που θα μπει πάνω στο γραφείο και θα μπει. Είτε έτσι κάπω, είτε κάθετα, είτε όπω βολεύει τον καθένα, και θα μείνει για πάντα εκεί. Δεν πρόκειται να μετακινηθεί ποτέ πάνω από το γραφείο. Και αυτό ήταν ο ρόλο του. Δηλαδή, απλά θα συνδεθεί, θα μεταφέρω τα αρχεία μου και θα κάνω τη δουλειά μου όμορφα και καλά. Επίσης να σας δείξω κάτι ωραίο που είδα με το που άνοιξα τον ε, δίσκο στον υπολογιστή. Είχε μέσα ένα αρχείο Start PC, το πάτησα, άνοιξα αυτό εδώ πέρα, το οποίο σου δείχνει διάφορες επιλογές. Show Drive Content, το οποίο αναλαμβάνει να σου παρουσιάσει το τι έχει μέσα ο δίσκο σου, αρκετά Καλό. αν θες να ξέρεις τι έχει, εντάξει κλάιν, αυτό το βλέπεις ούτως ή άλλως subscribe για να ενημερώνεσαι online γραφή για την εγγύηση, ωραία επίσης έχει τα manual όλα μέσα τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα διαβάσετε software, έχει μέσα το νερό back App για να κάνετε backup κάποια αρχή από τον υπολογιστή σας το green button το οποίο αναλαμβάνει να κάνει οικονομία στην ενέργεια και να μεγαλώσει τη ζωή του σκληρού σας phd formatter το οποίο κάνει format τον σκληρό σα δίσκο. Αν και η αλήθεια είναι ότι με να μ' αρέσει δεξί κλικ format ή με κάποιο άλλο πρόγραμμα όπω σα είπα και στην αρχή. Verbatim software update, updates the software of your Verbatim product, deletes the contents of your hard drive permanently and safely. Συγχωρείτε τα αγγλικά μου είναι χάλια. Σα δείχνει πληροφορίε στο VHD info και hard drive mode change tool. Όπως σας είπα επίσης ε, διάβαζα ότι εντάξει όσοι έχετε XP διαβάζει μέχρι 2TB ε, Οπότε απλώς ποιο χρησιμοποιεί πλέον XP εκτό από πολύ λίγου. Ε, έχει μέσα για να αλλάξετε να τον κόψετε σε δύο κομμάτια αυτό που σας έλεγα Αναλάμβανα να τον κόψετε σε δύο κομμάτια σε περίπτωση που έχετε παλαιότερο, παλαιότερο τύπου λογισμικό που διαβάζει μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο γιατί είναι NTFS ο συγκεκριμένος, φορμαρισμένος και έτσι τον κόβει προκειμένου να τον χειριστείτε. Εγώ από ό,τι είδα είναι σε ένα, σε ένα αρχείο τελικά, δεν ήταν σε δύο. Support έχει για να ζητήσετε σε διάφορες χώρες. Επίσης, διάφορα προϊόντα. Συμφέρονται τα οποία ανοίγουν μέσα από το browser, το οποίο είναι εκνευστικό λίγο, αλλά εντάξει είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω, προ το παρόν μπορώ να πω ότι έχει και backup assistant, δηλαδή να σώσετε τα αρχεία που έχετε μέσα. Νομίζω ότι είναι καλό value για τα λεφτά που έχει, αν πεις αυτά τα βρίσκεται και free. Σίγουρα, αλλά για κάποιον ο οποίο βαριέται να ψάξει ή να ασχοληθεί, τα έχει προκατεστημένα. Αυτά βλέποντα το σκληρό μέσα, νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Τουλάχιστον έτσι όπω το βλέπω εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά. Το μόνο που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω σίγουρα είναι το green button. Θα το βάλω, το καταστήσω, μήπω και βελτιώσει τη ζωή του σκληρού περισσότερο. Αυτό ήταν ο δίσκο τη ε, Verbatim, 3 TB αγοράστηκε για να με βοηθήσει. Ξέρω ότι πολλοί όπω σα ψάχνετε δίσκου. Συνήθω προτιμάτε όπω και εμένα θα μ' άρεσε να έχω ένα μικρό compact δίσκο, αλλά αυτό αγοράστηκε κυρίω για χρήση δίπλα στον υπολογιστή. Ίσως αν μου επιτρέψουν τα οικονομικά μου στο μέλλον να αγοράσω έναν δίσκο ο οποίο θα πάει για μεταφορά Ίσως. Θα δείξει πώ θα βγει το μέλλον. Ο καθένα με τα οικονομικά που έχει προσπαθεί να αγοράσει το καλύτερο δυνατό. Εγώ μέχρι εδώ μπορώ να φτάσω. Και ναι, αυτό ήταν. Ελπίζω να σα άρεσε το unboxing. Εάν αν ίσω να πάρετε έναν δίσκο εξωτερικό, τσεκάρτε τι ε, ευκαιρίε σα. Κάποιοι αγοράζουν εσωτερικού δίσκου και case. Οπότε μπορείτε να του τοποθετήσετε και να κάνετε του δικού σα ε, φορητού δίσκους. Εγώ έχω μια θήκη εξωτερική τη Και μάλλον κάποια στιγμή ίσω να αγοράσουν έναν δυομισάρι ε, HD SSD ανάλογα τα γούστα και τα λεφτά τη εποχή για να κάνω ένα φορητό ίσως κάπως έτσι. Check it now, Κώστας εδώ, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο unboxing, απλό, λιτό, αλλά περιεκτικό και χρήσιμο πιστεύω σε κάποιους από εσά. Σας. σας έχω ξαναπεί, τα περισσότερα unboxing γίνονται εμπειρικά εδώ πέρα, δεν είμαι ούτε super unboxer ούτε οτιδήποτε άλλο. Είμαι ένας από σαν σας, τουλάχιστον όταν αγοράζω κάποια πράγματα και με βάση την εμπειρία και τη χρήση ανακαλύπτω πράγματα όπως και περισσότεροι από εσά. Και αυτή είναι η οπτική γωνία του καναλιού. Εάν σας αρέσει αυτό που βλέπετε κάντε ένα like, ένα subscribe, μια υποστήριξη στο κανάλι. Εάν όχι αφήστε μου ένα σχόλιο για τι δεν σας άρεσε, ίσως να μπορέσουμε να το διορθώσουμε και να βελτιωθεί και άλλο το κανάλι. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας παιδιά!